Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πριν δύο εβδομάδες περίπου μιλήσαμε για τον κώδικα αλιμεντάριους, είπαμε κάποια πράγματα για τη ζυγιά, είπαμε κάποια πράγματα για τα υβρίδια, αλλά δεν ήταν επαρκή τα όσα είπαμε. Πολλοίς κόσμος με επικοινώνησε μαζί μου ή με βρήκανε άγνωστοι στον δρόμο και μου ζήτησαν να κάνουμε μία ακόμα εκπομπή για αυτό το θέμα, για την βιοτεχνολογία, θα πούμε κιόλας, γιατί τον κώδικα αλιμεντάριους τον προωθούν παγκοσμίως εταιρείες βιοτεχνολογίας που παράγουν σπόρους μονοετούς διάρκειας, φυτά δηλαδή. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο Βάρτης, η Μονσάντο, είναι τεράστιες εταιρείες, πολυεθνικές. Εταιρείες που έχουν υποχρεώσει κράτη να τις προσκυνήσουν. Γιατί αλλιώς δεν τους ξαναδεί ένα σπόρος. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη διάρκεια, να μην μακρηγορώ ως πρόλογο. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα φυσικά. Κοντά μου είναι ο κύριος Αντώνιος Καραγιάννης, καθηγητής βιοτεχνολογίας. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Άννα Δαβίτη, εκπρόσωπος των οικολόγων στη Βόρεια Ελλάδα, βιοθεραπεύτρια. Καλώς ήρθατε και οι δυο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο από το οπτικό υλικό που έχουμε για να μπούμε λίγο μέσα στο πνεύμα, έτσι και να συνεχίσουμε σχολιάζοντας αυτά και να λέμε κάποια πράγματα. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είμαστε. There's a method to their madness. Να δείτε κάποια πράγματα. There's really not much method to you. Μιλάμε, που είπαμε στον πρόλογο. Είμαστε έτοιμοι, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Για να δούμε, λοιπόν. Because you're operating from a place of ignorance. You don't even recognize half the weapons that they use against you. And some of them seem so insignificant that you don't even try. Είδαμε κάποια πράγματα για ζώα κανίβαλους, για φυτά περίεργα με γονίδια, με διασταυρώσεις περίεργες, για λεκυθίνες, για ασπαρτάμι, για γλουτένι. Είδαμε αρκετά πράγματα, κυρία Δαβίτη. Θα ξεκινήσω από εσάς, διότι το πρωτόκολλο λέγει πρώτα οι κυρίες.
Τι λέει το πρωτόκολλο. Τι θα έπρεπε. Είναι τραγικά αυτά που βλέπουμε. Είναι τραγικά. Πραγματικά αυτό που μέσα σε όλο αυτό έτσι μπορώ να δω τώρα είναι ότι επιτέλους γίνονται γνωστά, γιατί αυτά δεν ξεκίνησαν, δεν γίνονται τώρα. Θα έλεγα από το 1928, μετά τον πόλεμο, μετά το 32 πάλι ολοκληρώθηκαν, απογορεύτηκαν, πήγαινε ένας νόμος που πήγαινε ερχόταν διαρκώς. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε, ναι, τη 2011 για μεταλλαγμένα τρόφιμα. Από την άλλη, εμείς ως οικολόγοι Ελλάδος, ένα κίνημα υγείας και οικολογίας που ασχολούμαστε 35 ολόκληρα χρόνια με την υγεία και την οικολογία ιδιαίτερα, μέσα σε όλα αυτά που λέμε διαρκώς είναι ότι ναι, πραγματικά, οι ηγέτες, οι δικτάκτορες, οι εξουσιαστές κάνουν ό,τι μπορούν για να εκμηδενήσουν ό,τι πιο όμορφο έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο, ξεκινώντας ιδιαίτερα από τα παιδιά, από τον πρώτο χρόνο της βρεφικής ηλικίας, αυτή της πολύ σπουδαία φάση που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Αναφερόμαστε και για τη ζέα. Δεν ξέρω, λέγατε είχαμε, πριν, είχαμε, για το σιτάρι, για τη γλουτένη. Είναι αυτά που ακούμε διαρκώς. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Ήδη και σε προηγούμενη εκπομπή που σας έχω παρακολουθήσει, εξεπλάγει από αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που λέγατε και εσείς. Ό,τι μπορούμε καλύτερο κάνουμε, κύριε Καραγιάννη. Ό,τι μπορούμε καλύτερο. Αυτό που εμείς λέμε πάντα μέσα στην οικολογία είναι να βρισκόμαστε εκτός ύπνου. Έξυπνος δεν είναι αυτός που ξέρει καλά μαθηματικά και καλή άλγευρα. Έξυπνος είναι αυτός που είναι εκτός ύπνου. Είναι το αντίθετο του υπνοτισμένου. Είναι αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί, ας πούμε, οι ηγέτες. Ο κόσμος, αν δεν το καταλάβει, ότι πραγματικά δεν είναι μόνο αυτό που μιλάμε και για τους κυβερνώντες, ότι θα πρέπει και η παιδεία ξεκινάει από την ψήφο μας και η ψήφο μας εξαρτάται από τους κυβερνώντες. Άρα, ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε. Δεν χρειάζεται ούτε να κλαίμε την άλλη μέρα, ούτε να διαμαρτυρόμεθα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, είχαμε πει την άλλη φορά για τα φυτά υβρίδια. Ναι. Που αν κρατήσεις σπόρο, δεν θα μπορέσεις την επόμενη χρονιά να έχεις φυτά. Τα σπείρεις. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον παππού μου, το είχα πει εδώ δημόσια, ότι ήσασταν μπροστά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θυμάμαι τον παππού μου, θυμάμαι τον πατέρα μου, κρατούσαν σπόρο από το καλύτερο φυτό, επαναφύτευμα την άλλη χρονιά και κάναν την παραγωγή ακόμα καλύτερη. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτά όλα τα φυτά που υπάρχουν έξω είναι μονοετή. Είναι λοιπόν φυσιολογικό να είναι ένα φυτό μονοετές, κύριε Καραγιάννη? Ναι, τώρα κοιτάξτε, μονοετή φυτά υπάρχουν και πολυετή φυτά υπάρχουν. Δεν είναι το θέμα ότι είναι μονοετές ένα φυτό, είναι αν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρο ή δεν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρο. Δηλαδή το... Μια ντοματιά που δεν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρο είναι φυσιολογική. Όχι, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Το θέμα των υβριδίων είναι πιο παλιό από τα μεταλλαγμένα και πηγαίνει ως εξής, ότι βρήκαμε κάποια φυτά που είχαν κάποιο επιθυμητό χαρακτηριστικό. Στα σιτηρά, ας πούμε, δεν πλαγιάζανε τα σιτηρά. Ή άλλο, άντεχε στο κρύο. Αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προσπαθήσαμε να τα περάσουμε σε απογόνους, σε άλλα φυτά. Τώρα, πετύχαμε φυτά, και αυτό είναι τα υβρίδια, όπου η πρώτη θηκατρική γενιά, τα πρώτα δηλαδή παιδάκια από ένα φυτό πατέρα και ένα φυτό μητέρα, στο πέζι, για να μας καταλάβουν οι τηλεθεατές, η πρώτη θηγατρική γενιά είχε αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ πιο έντονα από τους γονείς. Όμως, στη δεύτερη χρονιά, χάνανε αυτά τα χαρακτηριστικά και δεν τα κρατούσανε. Επομένως, το να βάλουμε υβρίδια σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε παραγωγή νέου σπόρου. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή, πράγμα όμως. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Βγαίνει έξω ο αγροτικός πληθυσμός από μια παλιά συνήθεια να κρατάει σπόρο. Δεν και είναι. Πρέπει μιλάμε για το να θέμα παίρνει της πάντα καινούργιο σπόρο. Μιλάμε όμως για το θέμα της υγείας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο υγιεινά με τα άλλα που είναι φυσιολογικά. Δεν είναι. Κοιτάξτε, όσο μένανε στην φυσική επιλογή ή αν θέλετε στην τεχνητή επιλογή που κάναμε μέσα από βελτιώσεις, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα. Με το δεύτερο βήμα όμως των γενετικά τροποποιημένων, εκεί πια πρόκειψε πρόβλημα. Και από ποιες εταιρείες κιόλας. Εδώ είναι το θέμα. Είναι πολυεθνικές, μεγάλες, τεράστιες. Δεν μιλάμε τώρα για ερευνητικά εργαστήρια που δεν είναι κακόβουλα, όπως αυτό που εργάζεστε εσείς ή κάποιοι άλλοι εδώ Έλληνες επιστήμονες.
Μιλάμε για ερευνητικά εργαστήρια πολύ κακόβουλα. Εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καλά πράγματα. Αυτοί που είναι μέσα στο μυαλό τους εκεί πέρα που είναι οι ηθήνοντες, οι εξουσιάζοντες. Αυτό είναι το όλο μας πρόβλημα. Και όταν λέμε, κυρία Δαβίτη, ας παρτάμε σε όλες σχεδόν τις μαστίχες. Όταν λέμε λεκυθήνες, όταν λέμε συντηρητικά, αυτά που διωγκωτικές ύλες σε τρόφιμα, χρώματα περίεργα, αυτά όλα. Πρέπει να τα αποφύγουμε αυστηρώς και διαροπάλου. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε διαφορετική άποψη. Βεβαίως και έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό γιατί καθώς το συζητάς πρέπει να κρατάς λίγο την αξιοπρέπειά σου για να μην εκνευριστείς. Εμένα μου συμβαίνει αυτό συχνά πυκνά. Δηλαδή με εξοργεί και ως γυναίκα και ως μητέρα και ως άνθρωπο. Δηλαδή και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι συνεχίζουν, έχουν ένα θράσος αυτοί και κάνουν τη δουλειά τους. Και πολλές φορές λες, πού να πας, πού να απευθυνθείς. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά. Τώρα αυτή την εποχή που έχουμε χειμώνα και βλέπουμε τα παιδιά όλα άρρωστα, άρρωστα. Τα σχολεία όλη τη χρονιά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Οι μητέρες, οι γονείς, ο κόσμος δεν αφουγκράζεται, δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι, αυτό που μας κάνουν είναι τραγικό. Δηλαδή είναι γνωστό πλέον. Διαβάζουμε όπου και να πάμε, διαβάζουμε. Τροφή χωρίς γλουτένη, χωρίς γλουτένη. Δεν μαθαίνει ο κόσμος τι είναι η γλουτένη. Ότι φράζει τις αρτηρίες, τα εγκεφαλικά κύτταρα, αγγεία, φλέβες, αρτηριακό σύστημα το καταστρέφει. Γνωρίζουμε ότι. Ποια γλουτένη όμως. Ποια γλουτένη. Θα μας κατέφερε και ο κύριος Καραγιάννης αυτά καλύτερα. Έχω συζητήσει με τον μοναδικό παραγωγό, κυρία Δαβίτη και κύριε Καραγιάννη, και κυρίες και κύριοι που μας βλέπετε, τον μοναδικό παραγωγό στην Ελλάδα. Που έχει ζιά, που λέγαμε, η ζιά που σας είπα. Η γλουτένη εκεί, με τη γλουτένη που υπάρχει σε άλλες μεταλλαγμένες ποικιλίες σιταριών, υβρίδια ειδικά, τα οποία καταναλώνουμε με το ψωμί μας, το σιτάρι που βγαίνει με αυτό το αλεύρι, δεν έχει καμία σχέση. Σαν χημική σύνθεση το ένα πράγμα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Δεν μιλάμε για τις παλαιές ποικιλίες σιταριών που είχαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Καμία, μα καμία σχέση μία γλουτένη με την άλλη. Μία είναι πρωτεΐνη στήριξης του οργανισμού και η άλλη είναι πρωτεΐνη καταδάφισης του οργανισμού. Κυριολεκτικά. Αλλά ποιος μπορεί πλέον να κάνει κάτι, κύριε Καραγιάννη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Να βγάλετε κάποιες χημικές συνθέσεις, να τα πείτε αυτά. Όλα τα κράτη κάνουν. Δηλαδή και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης υπάρχουν κράτη που κρατάνε παλιούς σπόρους. Το θέμα είναι αυτό. Και αυτό είναι το λυπηρό για την Ελλάδα, να υπάρχει μόνο ένας παραγωγός που να κρατάει αυτούς τους παλιούς πόρους. Βέβαια, βλέπω ότι υπάρχει τώρα κίνημα στην Ελλάδα. Υπάρχουν, νομίζω, δύο τουλάχιστον ιστότοποι που δραστηριοποιούνται στο να κρατήσουν παλιούς πόρους. Το Πελίτη, ναι. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις σε όλη την Ελλάδα γι' αυτό, για τις παλιές ποικιλίες, και αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Με τα υβρίδια, γιατί. Να το συνεχίσω λίγο. Συμβαίνει και το εξής, ότι περνώντας στην παραγωγή ενός υβριδίου και στη σπορά του σε μεγάλες περιοχές, με τα χρόνια συνέβη να φύγουν όλες οι παλιές ποικιλίες, να μείνει μόνο μία ποικιλία ή δύο ποικιλίες και συνεχώς μετά να αυξάνουμε, γιατί αυτό είναι ένα προβληματάκι, τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Ακριβώς. Οπότε συνεχώς συνέβαινε κάθε χρονιά να γίνεται και πιο ανθεκτικός ο σπόρος και πιο ανθεκτικό το φυτό στα φυτοφάρμακα, οι εχθροί μάλλον του φυτού. Οπότε πάλι οι νέες ποσότητες φυτοφαρμάκων, φτάσαμε σε σημείο εξάντλησης. Ακριβώς. Φτάσαμε σε σημείο εξάντλησης. Είναι καλό να έχουμε πολλούς σπόρους από διαφορετικές ποικιλίες. Βέβαια. Ακούστε τώρα, κυρία Δαβίτη, το εξής τρομερό που μου είπε ο άνθρωπος. Έχω δώσει σπόρους, λέει, στην Κιβωτό που έχουν εδώ, λέει, στη Θεσσαλονίκη, που διαφυλάσσουν σπόρους.